Πάμε όμως ήδη, βλέπετε πού θα μεταφερθούμε, στις πολύ όμορφες εικόνες που μας έρχονται από τον Άγιο Νικόλαο, εκεί όπου το προηγούμενο τριήμερο είχαμε δύο σπουδαίες αθλητικές διοργανώσεις με διεθνές αντίκτυπο. Πάμε λοιπόν να υποδεχθούμε τον πρόεδρο του Πολιτιστικού και Αθλητικού Οργανισμού του Δήμου Αγίου Νικολάου. Καλησπέρα σας, κύριε Αλεξάκη. Σας ευχαριστούμε για την αποδοχή της πρόσκλησης. Εγώ ευχαριστώ. Καλησπέρα, καλησπέρα από τον όμορφο Άγιο Νικόλαο. Πραγματικά έτσι και με ένα φόντο πίσω σας, από ό,τι βλέπουμε, πολύ ωραίο. Βρίσκεστε λοιπόν στη λίμνη του Αγίου Νικολάου, δεν ξέρω αν είστε εκεί, με πολύ ωραία εικόνα βλέπουμε. Ναι, ναι, είμαστε στη λίμνη. Ήταν το επίκεντρο το προηγούμενο τριήμερο των αυτών των μεγάλων διεθνών αθλητικών εκδηλώσεων, άρα βρισκόμαστε εδώ. Mm-hmm. Βέβαια πλέον δεν θυμίζει τίποτα την ένταση των προηγούμενων ημερών. Έχει αδειάσει, όμως έχει γεμάτη από κόσμο, από τις επισκέπτες που έχει αυτή την περίοδο ο Άγιος Νικόλαος. Έχετε απόλυτο δίκιο. Πάμε λοιπόν έτσι να αναφερθούμε πραγματικά σε αυτές τις πολύ ωραίες δράσεις που συνεχίζονται στον Άγιο Νικόλαο, που έτσι αποτέλεσε πραγματικά το επίκεντρο του υγρού στοιχείου τις τρεις τελευταίες ημέρες. Βλέπουμε εδώ και τις εντυπωσιακές εικόνες. Άγιος Νικόλαος Cliff Diving ξανά και Άγιος Νικόλαος On Sub. Δύο διεθνείς διοργανώσεις που τα τελευταία χρόνια έχουν βάλει τον Άγιο Νικόλαο στο χάρτη, καθώς νομίζω ότι σε επίπεδο Ελλάδος είμαστε οι χωρίς ανταγωνισμό οι πρωταγωνιστές αυτών των δύο αθλημάτων, αλλά νομίζω και σε διεθνή επίπεδο το όνομα του Άγιου Νικόλαου και της Κρήτης ακούγεται πολύ έντονα στα δύο αυτά αθλήματα. Δύο αθλήματα που αναδεικνύουν το φυσικό περιβάλλον της πόλης μας, αξιοποιώντας και στη λίμνη που είναι το σημείο αναφοράς της πόλης του Αγίου Νικολάου, και νομίζω ότι όσοι έχουν παρακολουθήσει και τις δύο αυτές τις εκδηλώσεις έχουν μείνει πολύ ικανοποιημένοι από το θέαμα και το αποτέλεσμα που δημιουργείται. Ακριβώς όπως το λέτε είναι, και να πούμε βέβαια ότι οι εικόνες από τον Άγιο Νικόλαο ταξίδεψαν για μία ακόμη φορά σε ολόκληρο τον κόσμο. Ο αθλητικός τουρισμός ολοένα και αναπτύσσεται στην Κρήτη και πραγματικά εκεί στον Άγιο Νικόλαο δείχνεται το δρόμο. Έτσι, νομίζω ότι ήταν στόχος μας από την προηγούμενη Δημοτική Αρχή, από το 2015 που ξεκινήσαμε να κάνουμε τις πρώτες διοργανώσεις. Νομίζω ότι έχουμε καταφέρει κάθε φορά να βάζουμε ένα λιθαράκι παραπάνω. Φέτος το Άγιος Σάβ ήταν ένα παγκόσμιο κύπελο. Τα σχόλια τόσο της Οργανωτικής Επιτροπής, της ICF, της Ομοσπονδίας Κανόη Καγιά και των αθλητών ήταν κολακευτικά, ώστε να μπορέσουμε το επόμενο διάστημα να φιλοξενούμε ακόμα μεγαλύτερες διοργανώσεις. Για το Άγιος Νικόλαος Cliff Diving, νομίζω ότι είμαστε μοναδικοί πόλη που διοργανώνει τέσσερις εκδηλώσεις. Στόχος μας και εδώ είναι να φιλοξενήσουμε μια ακόμα μεγαλύτερη διοργάνωση. Οι αθλητές, βέβαια, είναι οι καλύτερες παρουσιαστές μας. Νομίζω προσπαθούν και που βρεθούν να σχολιάζουν ότι είναι αγαπημένο τους, το αγαπημένο τους event. Πολλές φορές εχθρός του καλού πάντα το καλύτερο. Νομίζω ότι έχουμε καταφέρει πάρα πολλά αυτά τα χρόνια στο κομμάτι του αθλητικού τουρισμού σε δύο αθλήματα που είναι μοναδικά και πραγματικά αναδεικνύουν. Πέρα από το φυσικό τοπίο και τη φιλοξενία και τα παράλληλες δράσεις που συμπληρώνουν για να γίνουν αυτές οι εκδηλώσεις. Πραγματικά σας αξίζουν τα εύσημα για όσα έχετε πετύχει αυτά τα τελευταία χρόνια. Θέλω να σταθούμε λίγο στις εικόνες που βλέπουμε και αφορούν στο cliff diving του Αγίου Νικολάου, που έγινε για έκτη συνεχόμενη χρονιά με τη συμμετοχή 22 κορυφαίων αθλητών και αθλητριών σε επίπεδο καταδύσεων από 8 χώρες. Πολύ εντυπωσιακό άθλημα και φαντάζομαι ενδεχομένως να είναι και ο μοναδικός αγώνας αυτός του Αγίου Νικολάου που γίνεται μέσα στην πόλη. Δεν ξέρω αν υπάρχει στην Ευρώπη κάτι ανάλογο. Κατά καιρούς γίνονται, καθώς το high diving αναπτύσσεται πολύ το τελευταίο διάστημα, γίνονται αγώνες σε κέντρα από όλου, καθώς είναι ένα άθλημα που είναι εντυπωσιακό. Όμως η επανάληψη για το σημείο, όπως έχει διαμορφωθεί στον Άγιο Νικόλαο, είναι μοναδικό, καθώς επαναλαμβάνεται κάθε χρόνο και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, καθώς ο κόσμος το γνωρίζει. Επειδή το κομμάτι του high diving αναπτύσσεται, όπως έχω πει, υπάρχει και το κομμάτι της Red Bull που διοργανώνει και κάνει, ας πούμε, στο Παρίσι, παραδείγματος χάρη, ή στην Ισπανία, σε μέρη που είναι στο κέντρο της πόλης. Όμως τα μεγέθη είναι τελείως διαφορετικά. Και αντιλαμβάνεστε ότι πλέον, επειδή είναι θεσμός, όλοι γνωρίζουν ότι κάθε χρόνο προς το τέλος Ιουνίου, αρχές Ιουλίου, θα γίνει μια διοργάνωση στον Άγιο Νικόλαο. Το αμφιθέατρο της λίμνης, έτσι όπως διαμορφώνεται, είναι μοναδικό. Μαζεύει πάρα πολύ κόσμο και νομίζω ότι αυτό το ότι έχει γίνει θεσμός είναι το πιο σημαντικό.
Έτσι είναι. Να πούμε βέβαια ότι είχαμε και τον αγώνα ΣΑΠ, ένα άθλημα που αναπτύσσεται όλο ένα και περισσότερο τα τελευταία χρόνια. Είχαμε πάρα πολλοί συμμετοχές. Βλέπουμε εδώ μικρά παιδιά και βέβαια κορυφαίους αθλητές και σε πανελλήνιο επίπεδο αλλά και σε διεθνές. Και αυτή είναι μια σπουδαία δράση που έρχεται έτσι να κερδίσει τις εντυπώσεις. Έτσι, φέτος η χρονιά, όπως είπα, φιλοξένησε το Παγκόσμιο Κύπελλο. Ήταν κομμάτι του Πανελλήνιου Πρωταθλήματος. Είχαμε τις περισσότερες συμμετοχές από κάθε άλλη χρονιά, καθώς το ΣΑΠ πραγματοποιείται από το 2015 συνεχόμενα, χωρίς μόνο μία, νομίζω, μία χρονιά δεν πραγματοποιήθηκε λόγω του COVID. Αν θυμάμαι καλά. Άρα και εκεί ένα άθλημα που πραγματικά γι' αυτό είναι ραγδαία αναπτυσσόμενο. Νομίζω ότι όλοι βλέπουμε όλο και πιο συχνά σανίδες στην παραλία να γίνεται. Άρα είχαμε προβλέψει αυτή την ανάπτυξη και το έχουμε κάνει. Νομίζω ότι οι εκδηλώσεις που πραγματοποιούνται στον Άγιο Νικόλαο είναι οι καλύτερες σε όλη την Ελλάδα και νομίζω από τις καλύτερες που πραγματοποιούνται σε όλο τον κόσμο. Είναι και πιο προσφυλές στο κοινό το ΣΑΠ, θα λέγαμε. Μπορεί να το δοκιμάσει ο καθένας, ενώ το cliff diving είναι πραγματικά για πολύ νέους. Έτσι, ακριβώς, ακριβώς. Έτσι. Παράλληλα, να πούμε βέβαια ότι εκτός από την αγωνιστική, την πολύ ενδιαφέρουσα αυτή αγωνιστική δράση, ο Δήμος Αγίου Νικολάου και ο δικός σας οργανισμός έτσι, επεφύλαξε και όμορφα events, πολλά happenings αυτό το τριήμερο στην πόλη του Αγίου Νικολάου, με νυχτερινά σοου, με εκδηλώσεις, μουσικοχορευτικά, πάρα πολύ ωραίες δράσεις. Έτσι, νομίζω ότι πλαισιώνουμε τις δράσεις που μας με εδώ, με συγκροτήματα της περιοχής, θέλαμε να δώσουμε την μία άλλη νότα που κάθε φορά προσπαθούμε να εμπλουτίζουμε το πρόγραμμά μας ώστε οι επισκέπτες και οι θεατές του να μην βαρεθούν. Άρα, ώστε να νομίζω ότι όσοι έχουν απολαύσει το βραδινό σόου που προσφέρουν οι αθλητές, είναι μοναδικό, είναι μια εμπειρία που ναι, μεν εντυπωσιάζει από την τηλεόραση, αλλά όταν τη βλέπεις από κοντά, πραγματικά κόβει την ανάσα. Θέλω να μας πείτε έτσι λίγο, γιατί σίγουρα υπάρχουν αθλητές που έχουν έρθει και μία και δύο και παραπάνω φορές στον Άγιο Νικόλαο. Να μας πείτε λίγο τα μηνύματα που μεταφέρουν και εσάς και βέβαια, όπως είπατε και εσείς, αποτελούν τους καλύτερους πρεσβευτές της πόλης του Αγίου Νικολάου και της Κρήτης γενικότερα στο εξωτερικό μέσω του αθλήματός τους. Έτσι, έτσι. Τα σχόλια είναι κολακευτικά. Πολλοί λένε ότι επιστρέφουμε σπίτι τους, νιώθουν τον Άγιο Νικόλαο σαν τους ανθρώπους στην οικογένεια, η φιλοξενία είναι τόσο ζεστή, περιμένουν πώς και πώς να επανέλθουν. Οι περισσότεροι αναζητούν τρόπο να προκριθούν και να συμμετέχουν στη δικιά μας διοργάνωση. Νομίζω ότι κάθε φορά όπου σταθούν και όπου βρεθούν στις συνεντεύξεις τύπου, στις συνεντεύξεις που δίνουν, πραγματικά τα σχόλια είναι κολακευτικά. Και ξαναλέω ότι και για μας είναι ένας στόχος παραπάνω να βελτιωνόμαστε, να κάνουμε ακόμα ομορφή και να καταφέρουμε στο τέλος να διοργανώσουμε ακόμα μεγαλύτερη διοργάνωση, να καταφέρουμε να φιλοξενήσουμε μια ακόμα μεγαλύτερη διοργάνωση. Πάντως η αλήθεια είναι ότι από χρόνο σε χρόνο ανεβάζεται τον πύχη, οπότε οι προσδοκίες όλων μας συνεχώς αυξάνονται. Δεν ξέρω πού μπορείτε να φτάσετε. Πρόκειται για κορυφαίες αθλητικές διοργανώσεις. Και εμάς ο στόχος μας είναι να πηγαίνουμε κάθε φορά ένα σκαλοπάτι παραπάνω. Το σημαντικό νομίζω ότι έχουμε χτίσει πάνω σε ιερές βάσεις. Υπάρχει μια πολύ δυνατή συνεργασία με όλους τους φορείς ώστε να γίνουν αυτοί οι εκδηλώσεις, με πάρα πολλούς εθελοντές, με ανθρώπους που συνεχίζουν να προσφέρουν εργασία για να γίνουν αυτές τα δύο event. Γιατί πιστέψτε με, είναι πολύ απαιτητικές και σε ασφάλεια και σε κόσμο που χρειάζεται για να υλοποιηθούν. Και ευτυχώς καλλιεργούμε και την επόμενη γενιά. Δηλαδή πλέον το ΣΑΠ γίνεται για 8η χρονιά, το κλειβ για 6η. Άρα συνειδητοποιείτε ότι είμαστε πολύ χαρούμενοι που και οι νεότεροι, τα νεότερα παιδιά ασχολούνται, βλέπουν πώς είναι μια διοργάνωση και την επόμενη μέρα μπορούν να υλοποιήσουν κάτι και να βάλουν και αυτή τη δικιά τους μυαλιά. Φαντάζομαι, κύριε Αλεξάκη, ότι και ο κόσμος του Αγίου Νικολάου, πέρα από τους συμμετέχοντες, το βιώνει πολύ έντονα αυτό το αγωνιστικό τριήμερο. Μοιάζει σαν να πρόκειται για μια γιορτή επί της ουσίας της πόλης. Είναι μια γιορτή για τον τόπο. Νομίζω να νιώθουμε ότι είμαστε το κέντρο του κόσμου αυτές τις μέρες. Έτσι μου σχολίασε ένας φίλος. Και έτσι νιώθουν. Πραγματικά νιώθουν όλοι αρκετά περήφανοι, καθώς ο τόπος του φιλοξενεί τόσες μεγάλες διοργανώσεις. Επειδή οι περισσότεροι αθλητές είναι από το εξωτερικό, βλέπουν την αποδοχή και την απήχηση που έχει αυτό στο εξωτερικό. Άρα είναι πολύ χαρούμενοι γι' αυτό, νομίζω. Και είμαστε και εμείς πολύ περήφανοι για αυτό που έχουμε καταφέρει.
Πάντως, η αλήθεια είναι ότι ο Δήμος του Αγίου Νικολάου γενικότερα έχει έτσι εκμεταλλευτεί, θα λέγαμε εντός εισαγωγικών, το πολύ ωραίο καλοκαιρινό κλίμα που διαθέτει όλη η Κρήτη και τις ανάλογες υποδομές, προκειμένου να φιλοξενήσει αυτά τα καλοκαιρινά αθλήματα, γιατί εκτός να πούμε από το cliff diving και το SUP, φιλοξενείται και τους πανελλήνους αγώνες beach volley, μου το θύμισε ο σκηνοθέτης μας ο Δημήτρης ο Φραγιαδουλάκης, επίσης πολύ μεγάλες διοργανώσεις, έτσι που κεντρίζουν το ενδιαφέρον ολοένα και περισσότερων φιλάθλων. Έτσι, το beach volley φέτος θα φιλοξενήσουμε για έκτη χρονιά τους τελικούς, από εδώ που θα βγουν οι πρωταθλητές. Στην παραλία το έχω πει, μπορεί να μην έχουμε στάδια, μπορεί να μην έχουμε γήπεδα μεγάλα, που να, μεγάλες πισίνες να φιλοξενούμε μεγάλες διεθνείς διοργανώσεις, όμως έχουμε ένα φυσικό τοπίο που τα εκμεταλλευόμαστε όσο δεν είναι καλό, δυνατόν καλύτερα. Η συνέπειά μας, η εμπειρία μας, η δυνατότητα συμμετοχής και όλα αυτά μας έχουν, μας έχουν φτάσει να μπορούμε να φιλοξενούμε τέτοιες διοργανώσεις και να μας εμπιστεύονται όλες οι μεγάλες ομοσπονδίες. Είμαστε πολύ χαρούμενοι γι' αυτό. Είναι ένα κεκτημένο που πρέπει να διατηρηθεί και νομίζω ότι θα συνεχιστεί για τα επόμενα χρόνια. Δικαίως νομίζω απολαμβάνεται της εμπιστοσύνης όλων αυτών των φορέων, γιατί πραγματικά φέρνεται σε πέρας τις πολύ σπουδαίες αυτές διοργανώσεις. Θέλω να ξεκινήσουμε με μία αναφορά στον οργανισμό σας και να μας πείτε αν στο καλεντάρι υπάρχει κάτι άλλο άμεσα. Να κλείσουμε με αυτό. 28-29-30 στους τελικούς πανελλήνιου πρωταθλήματος του beach volley. Νομίζω με αυτό κλείνουμε φέτος το κομμάτι. Στις 15 Αυγούστου έχουμε το εθνοτυπικά ταδρύρια που πραγματοποιούνται στην Νεάπολη και αφορά μια εκδήλωση τρεξίματος που είναι παράδοση στην περιοχή που γιορτάζεται μαζί με το 15 Αύγουστο και τη Μεγάλη Παναγία. Νομίζω αυτά έχουμε για φέτος, καθώς μπαίνουμε και σε μια προεκλογική χρονιά. Σωστά. Και τα ζητήματα δεν είναι εύκολα να υλοποιήσουμε παραπάνω δράσεις. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Νομίζω ότι είμαστε σε πολύ καλό επίπεδο. Έτσι, έτσι. Να είστε καλά. Εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ. Σας περιμένουμε στις επόμενες διοργανώσεις. Με μεγάλη μας χαρά. Καλή συνέχεια. Καλό καλοκαίρι. Καλό καλοκαίρι και σε εσάς. Γεια σας.